Ήθελα να ασχοληθούμε με το κορυφαίο τμήμα του ΠΑΟΚ, την πιο βαρύ κεφανέλα του, την ομάδα με το μεγαλύτερο ιδιόκτητο γήπεδο της χώρας. 100%. Αυτή είναι η αλήθεια, όχι σαν τα άλλα, τα κρατικά του κέντρου. Τα κρατικά του κέντρου τώρα που τα νοικιάζουν. Εμείς δεν νοικιάσαμε ποτέ. Εντάξει, πάμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος συμμετείχε σε τεράστιο βαθμό στην δημιουργία και αυτής της νέας ομάδας που διατήρησε έναν κορμό, αλλά στον μπάσκετ έτσι όπως είναι δομημένο, και μετά όχι και πολλά χρήματα που διαθέτουμε δεν έχουμε δυνατότητα να διατηρήσουμε τον ίδιο. Να φιλοξενήσουμε ποιον, Στέργιο μου. Πριν σου πω ποιον, καλείτε στο 2, 3, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Οι πρώτοι 5 θα κερδίσουν από ένα εισιτήριο για το μάτς της Τρίτης με την Telekom Von στη δεύτερη αγωνιστική του Champions League στο Παλατάκι. Οι πρώτοι 5. Άρα ο πρώτος που κέρδισε είναι ο Τέλης Ουνατζίδης. Καλησπέρα, Τέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Και η ομάδα είναι καλά, θα πω εγώ. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Έχουμε λίγο έτσι μια, όχι ανησυχία, απλώς είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που μπαίνουμε στις επίσημες υποχρεώσεις με κάποια προβλήματα τραυματισμού, τα οποία έχεις που έχεις να διαχειριστείς μια κατάσταση με καινούριους παίκτες που σαφώς και χρειάζεσαι χρόνο για να οργανωθείς και να δείξεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Εάν λείπουν και βασικοί παίκτες όπως γίνεται με εμάς, είναι πιο δύσκολο, αλλά εύχομαι οι δυσκολίες να είναι στην αρχή και το τέλος να είναι όπως της περσινής περίοδου που η ομάδα τελείωσε πάρα πολύ καλά. Θα μου επιτρέψεις να θεωρήσω την περσινή πιο γκαντέμικη συγκυρία. Καλά, λόγω του timing, των τραυματισμών, των γκάρ, σε συνδυασμό με τη δυσκολία του πρωταθλήματος, του προγράμματος που υπήρχε τότε. Εντάξει, εγώ τώρα το βλέπω πολύ πιο χαλαρά το σκηνικό, είναι η αλήθεια. Αλλά όπως και να έχει, και ο Γκος και ο Μαργαρίτης που υποέπαιζε προχθές, αν κατάλαβα καλά με το μάτι μου, δεν είναι απώλειες οι οποίες είναι εύκολα διαχειρίσιμες. Αυτές είναι οι δύο ηγετικές μορφές της ομάδας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακριβώς, και όταν βλέπεις ότι έχεις και τη δυνατότητα και φτάνεις πολύ κοντά να διεκδικείς ένα μάτς με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι αποδεδειγμένα από τις καλύτερες ομάδες αυτής της διοργάνωσης, τότε σημαίνει μια μικρή πικρία ότι αν ήμουν σε καλύτερη κατάσταση θα μπορούσα να το διεκδικήσω το μάτς, ή ακόμα όταν καλείσαι να παίξεις ένα επίσης πολύ δύσκολο μάτς προαθλήματος αύριο στην ΑΕΚ και πάλι θα πας με συγκεκριμένα θέματα. Αλλά αυτά έρχονται, παρέρχονται, τα αντιμετωπίζεις, προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά με ό,τι μέσα έχεις, και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι η ομάδα προχωράει πολύ καλά. Πάντως, με όσο μπάσκετ γνωρίζω, δεν είμαστε ειδικοί, να μην το παίξουμε και εμείς ειδικοί δηλαδή, αρκετούς μάζεψε η χώρα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τον Γκος θα είχε πολύ μεγάλη τύχη στην Βενέτσια. Κοιτάξτε τώρα, ο Γκος είναι ένα παιδί το οποίο πέρα από την μπασκετική του αξία που δεν επιδέχεται καμιάς δεύτερης σκέψης ή αντιλόγου, σε αυτή την ομάδα είναι και παίζει και πολύ μεγαλύτερο ρόλο και η προσωπικότητά του, ο χαρακτήρας του, ο τρόπος που κατευθύνει τους πάντες, είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Τέλη μου, συγγνώμη, θα διακόψω λίγο. Αυτό που θέλω να πω εγώ, γιατί εγώ δεν το έκανα δεκάρικα, είναι ότι από τη στιγμή που η ομάδα κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό, που το δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό, να φέρει το παιχνίδι σε πολύ οριακό σημείο στο τέταρτο δεκάλεπτο. Εντάξει, και όλα αυτά χωρίς τον Γκος σημαίνει αυτομάτως ότι η ποιότητα του συγκεκριμένου παίχτη θα μπορούσε να κάνει διαφορά. Δηλαδή, για μένα είναι επιτυχία ότι ο ΠΑΟΚ έλεγξε το ρυθμό. Ο Γκος επανειλημμένα έχει κάνει αυτό που μας έλειψε προχθές. Δηλαδή, στο 53-57, στις 5 επιθέσεις που παίρναμε τις άμυνες. Εκεί θα πάρει κάποιος παίκτης που να πάρει την μπάλα, να βάλει ένα μεγάλο καλάθι, να έχει μια πολύ σωστή απόφαση και να ξεμπλοκάρει και να δώσει και σε όλους να καταλάβουν ότι μπορούμε να κερδίσουμε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Εκείνο που βλέπουμε με πολύ τη μεγάλη ικανοποίηση είναι ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλο βάθος στην ομάδα. Σε αυτό συντελεί αυτό που είπες πριν, ότι η ομάδα κατάφερε παρά τα θέματα τα οποία έχει γενικότερα να κρατήσει ένα πολύ σημαντικό κορμό παικτών.
Και νομίζω ότι βήμα-βήμα και όσο περνάει ο καιρός θα είμαστε σίγουρα καλύτεροι. Τα νέα παιδιά, σε τι επίπεδο προσαρμογής βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Είδαμε σε κάποια φάση με το ρέθιμο τον Τζόουνς να παίρνει πρωτοβουλίες. Τον είδαμε λίγο μαζεμένο στην Ιταλία, είναι η αλήθεια. Αυτό έχει να κάνει με τις εμπειρίες του. Είναι τα αναμενόμενα. Ναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή τέσσερα έμπειρα παιδιά, αν αναφερθούμε στους ξένους, που ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα τι θα κάνουν, τι μπορούν να δώσουν και αν δεν το δίνουν κάθε βράδυ θα το δώσουν στο περισσότερο της παρουσίας στον ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι στον Κώστο Χάτσερ, τον Μορέιρα και τον Γκάρετ. Και έχουμε και δύο νεότερα παιδιά, τα οποία προέρχονται, ο ένας από το ΙΝΑΛΦΑ2 Ιταλίας και ο άλλος είναι ρούκι, είναι πρώτη χρονιά στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο Τζαμάλ Τζόουνς και ο Μαλίκ Φόπ. Τώρα, για αυτά τα δύο παιδιά είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν και up and down, θα εμφανίζονται σε κάποια μάτς, δεν θα εμφανίζονται σε κάποια άλλα. Είναι λογικό, έτσι, δεν είναι κάτι παράξενο. Απλώς και τα δύο παιδιά, και ειδικά ο Τζαμάλ που έχει δείχνει να έχει ενταχθεί, γιατί έχει και την εμπειρία την ευρωπαϊκή το παιδί από πέρσι, είναι παιδιά με τεράστιο ταλέντο, με πολύ μεγάλα κορμιά, με πολλά προσόντα. Και νομίζω ότι ο καιρός θα δουλεύει προς χάριν τους. Μάλιστα. Τώρα να πω εγώ ότι έχουμε μεγαλύτερο στόχο την Ευρώπη αυτή τη στιγμή μετά το ταβάνι που πιάσε ο ΠΑΟΚ πέρσι, γιατί κακά τα ψέματα. Τώρα τέλει πέρσι ο ΠΑΟΚ πήγε όσο πιο ψηλά γινόταν. Δεν γινόταν να πάει παραπάνω. Άρα Ευρώπη ρίχνει βάρος φέτος. Δεν μπορείς να ξεχωρίζεις τώρα ότι θα μπω και θα ρίξω. Δεν ξεχωρίζεις, αλλά κάποιο κίνητρο έξω στους παίκτες πρέπει να δεις. Το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο. Σαφώς εγώ θα ξεκινούσα από το κύπελλο. Ναι. Το κίνητρο είναι μεγάλο από το κύπελλο. Είναι μια διοργάνωση που με τρία παιχνίδια μπορείς να πάρεις ένα τίτλο. Είναι και θέμα συγκυριακό λόγω της κλήρωσης. Η ευκολία και η δυσκολία της. Έχουμε ένα παιχνίδι που είναι προημιτελικός στις... το Νοέμβριο στις αρχές του άλλου μήνα με την ΑΕΚ στην έδρα μας, το οποίο παιχνίδι αυτό η ομάδα θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να το κερδίσει. Είναι ένας μεγάλος στόχος να βρεθεί στα ημιτελικά του κυπέλου το Φεβρουάριο. Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα θα έχει και κάτι να σε θρέφει, έτσι, γιατί πάντα η αναμονή μιας μεγάλης ενός μεγάλου αγώνα, μιας επιτυχίας που προσδοκάται να έρθει και μπορεί να έρθει, σε τρέφει και χρονικά όλο το άλλο διάστημα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από εκεί. Τώρα στην Ευρώπη σαφώς και δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω όπως μείναμε πέρυσι στην αρχή και να διεκδικήσουμε την υψηλότερη δυνατή θέση, έτσι ώστε σταχιαστεί των αγώνων που έρχονται μετά τους ομίλους, να έχουμε ως το δυνατόν περισσότερες ελπίδες για να κάνουμε ένα παραπάνω βήμα να βρεθούμε στους 8. Σαφώς και αυτός είναι ο στόχος. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο όμιλο βέβαια, με πολύ καλές ομάδες, με τη Βενέτσια, με την Τενερίφη, με την Χολόν, με τη Χαρδενάντερ, είναι δύσκολες ομάδες, καλές ομάδες, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα χτίζεται γι' αυτό το λόγο και θα το διεκδικήσει όσο εκεί που δεν πάει. Σε πρώτη φάση υπάρχει ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο. Μία ΑΕΚ που ξεκίνησε με ήττα στο πρωτάθλημα και με ήττα στο Champions League. Και μάλιστα με τρόπο πολύ κακό για αυτήν, ειδικά το παιχνίδι του Champions League, γιατί δεν έχω εικόνα, είναι αλήθεια, από το πρωτάθλημα. Έτσι όπως το είδα εγώ, δηλαδή πάλι έδειξε ασύνθετη, πάλι έδειξε μια ομάδα χωρίς να έχει ρόλους κτλ. Είναι καλό για τον ΠΑΟΚ ότι ξεκινάει η ΑΕΚ με αυτή την πίεση, ή θα προτιμούσε ο ΠΑΟΚ μια άλλη διαδικασία να είναι πιο, πιο ήρεμη? Δεν νομίζω ότι. Εμείς κοίταξε τώρα να σου πω την αλήθεια, τα δύο παιχνίδια που έπαιξε η ΑΕΚ, γιατί μπορούσα να τα δω και τα δύο, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Το πρώτο παιχνίδι ήταν πραγματικά και μέχρι το 30-32 είχε μια πραγματικά πολύ κακή εικόνα. Μετά έκανε μια προσπάθεια να το συμμαζέψει, δεν πρόλαβε. Εχθές είχε ένα πολύ καλό διάστημα, το οποίο ήταν στην αρχή του παιχνιδιού, έδειχνε ελέγχη. Έπαιζε όμως μια πολύ ταλαντούχα ομάδα. Μια ομάδα που έχει φτιαχτεί για να κερδίσει το BCL. Με αποτέλεσμα, είναι πολύ δυνατή ομάδα, με αποτέλεσμα να ζοριστεί στο τέλος και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι νωρίς ακόμα για τις ομάδες. Και ΑΕΚ είναι μια ομάδα με πολλές αλλαγές. Άλλαξε προπονητή, άλλαξε φιλοσοφία, άλλαξε παίκτες.
δεν είναι εύκολο. Ούτε εμείς είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο περισσότερο θα παίξει ρόλο η μέρα, το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι ευκαιριακά, να το πω, αύριο, παρά τόσο ότι θα δείξουν οι ομάδες τις πραγματικές τους δυνατότητες, γιατί καμία από τις δύο δεν είναι έτοιμες. Ούτε σαν σύνολα, αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία δεν παίζουν ή δεν θα παίξουν ή δεν είναι έτοιμα να παίξουν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ μεγάλη πίεση, γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι κάτι το οποίο θα κρίνει οτιδήποτε. Σαφώς όποιος καταφέρει να κερδίσει το μάτς θα έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ εμείς, γιατί θα έχουμε κάνει μια νίκη εκτός έδρας απέναντι ενός πολύ καλού αντιπάλου. Η ΑΕΚ, γιατί θα δείξει ότι σε περίπτωση που κερδίσει θα δείξει ότι μπαίνει στο σωστό δρόμο. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περισσότερα παίζονται για την ΑΕΚ παρά για μας στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί όντως με τρεις ήττες στη σειρά όταν ξεκινάς έρχεσαι σε δύσκολη θέση, το ξέρω, το έχω ζήσει. Δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε άλλο. Επειδή το έχασε αυτό, κάτσε λίγο. Με τον Βίλιαμ τι γίνεται? Με ποιον? Τον Τζορντίν Βίλιαμ, το δικό μας. Ναι. Ο Τζορντίν, κοιτάξτε, ο Τζορντίν είναι ένα παιδί το οποίο ξέραμε πολύ καλά από τη στιγμή που τον φέραμε το καλοκαίρι ότι θα έρθει, να τον δούμε σε τι κατάσταση είναι, τι πραγματικά, ποιες είναι οι πραγματικές του δυνατότητες. Είναι πραγματικά ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Έκανε μαζί μας την προετοιμασία. Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια μεγάλη επάρκεια στα γκάρ, όπως είμαστε, θα είναι καλό να πάει να παίξει σε μια ομάδα που να έχει πολύ περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε να κερδίσει αυτή τη σεζόν και να κρατήσουμε το δικαίωμα της παραμονής του από τη νέα χρονιά για τα επόμενα δύο χρόνια. Mm-hmm. Αυτό είναι η συμφωνία που έχει κάνει. Είμαστε σε συνεργασία με τον εκπρόσωπό του στην αναζήτηση μιας τέτοιας ομάδας. Το επόμενο διάστημα το παιδί θα πάει κάπου να παίξει. Υπάρχει ειρημένη απόφαση, αυτό θα... Ναι, βέβαια. Κύριε Ζουνατζίδη, σαν σήμερα, πριν από πολλά χρόνια είναι η αλήθεια, εντάξει, πριν από 30 χρόνια ακριβώς, 3 δεκαετίες, έκανε την πρώτη εμφάνιση ο Μπάνε Πρέλεβιτς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Καλά τα πήγε, εντάξει, 29 πόντους κόντρα στην Βιλερμπάν στη Λιόν. Εντάξει, τα λόγια είναι περιττά για τον Μπάνε, okay, τι να πούμε. Από τους κορυφαίους αθλητές που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα, πέρα από το ότι είναι ο κορυφαίος στην ιστορία του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα και στον ΠΑΟΚ, αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ή στο ελληνικό, είναι εφικτό για τον ΠΑΟΚ να βρει όχι τον επόμενο Μπάνε Πρέλεβιτς, αλλά ένα παίκτη που θα μείνει για χρόνια, που θα γίνει σημαία και θα συνδυάζει όλα αυτά που πρόσφερε ο Μπάνε? Είναι δύσκολο πολύ πλέον? Κοιτάξτε, θα σου πω. Είναι τελείως διαφορετικές οι εποχές. Και δεν το λέω διαφορετικές οι εποχές επειδή τότε ήταν τα ρομαντικά χρόνια και τώρα είναι τους στιγνός επαγγελματισμός. Τότε, αν θυμάστε καλά, υπέγραφε κάποιος παίκτης και δεν μπορούσε να φύγει από την ομάδα. Δεν υπήρχαν συμβόλαια. Πάνε δηλαδή, έφυγε μετά από 12 χρόνια από το ΠΑΟ. Έτσι. Και τα περισσότερα παιδιά όταν ήταν οι Έλληνες παίκτες, ήταν αυτοί οι οποίοι υπογράφοντας σε μια ομάδα, θέλοντας και μη γινότανε κορμός, γινότανε σημαία, γινόταν οτιδήποτε, για τον απλούς λόγο ότι δεν μπορούσαν να φύγουν. Γιατί ακούω κάτι πολύ ωραία ρομαντικά τώρα που λέει «Μα να βρούμε τα νέα παιδιά και να βασιστούμε στα νέα παιδιά». Εδώ τα νέα παιδιά φεύγουν από τα εφηβικά και από τα παιδικά, κάθε χρόνο αλλάζουν ομάδα. Ή με το που ολοκληρώνονται και γίνονται 18 χρονών, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να κρατήσει ένα παιδί στην ομάδα. Του κουνάει κάποιος λίγα παραπάνω λεφτά και γεια σας. Φεύγουν πριν προλάβουν να τους χαιρετήσουμε. Έτσι, γιατί ακούω, τα διαβάζω και ακούω και τα πλάνα και τα σχέδια. Ξέρετε, είναι πολύ ωραία. Μέχρι να μπεις να κάνεις την καρέκλα και να αρχίσεις να οργανώνεις εσύ, και να θέλεις να κάνεις τη στρατηγική σου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν πλέον. Εμείς έχουμε είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί έχουμε παιδιά τα οποία μας εμπιστεύτηκαν και μείναν και 2 και 3 και 4 χρόνια, αλλά ξέρετε, εδώ τα πράγματα πάνε μπροστά. Ο μόνος τρόπος για να κάνεις αυτό που συζητάμε, δηλαδή να βρεις νέα παιδιά, να επενδύσεις πάνω τους και να τα κάνεις σε κάποιο διάστημα σημαίες, είναι να είσαι ομάδα του πρώτου επίπεδου, έτσι ώστε ο παίκτης θα συνδέει το μέλλον του μαζί σου και την εξέλιξή του μαζί σου. Δεν θα έχει δηλαδή το όνειρο και την επιθυμία
τι είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα η 30 αυτή τη στιγμή νούμερο στην Ευρώπη, να πάω στον 15, να πάω στο 12, να πάω στον 1, στο 2, στον 3. Έτσι, όταν φτάσει αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσει το οποιοδήποτε παιδί εδώ. Βλέπετε ότι τα παιδιά κάνουν όνειρα, θέλουν να πάνε στο επόμενο επίπεδο, θέλουν να πάνε στο NBA, θέλουν να πάνε στην Ευρωλίγκα, θέλουν να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Αν δεν μπορείς να τα διασφαλίσεις αυτά τα πράγματα, τότε είναι αδύνατον να κάνεις κορμό, να κρατήσεις νέα παιδιά για πολύ καιρό. Γιατί εμείς έχουμε παιδιά, όπως είναι ο Αντώνης που τον έχουμε για 3 χρόνια, όπως είναι ο Λίνος που έχει υπογράψει και έχει και άλλα χρόνια συμβόλαια μαζί μας. Υπάρχουν Έλληνες παίκτες που υπάρχουν στον κορμό του ΠΑΟΚ και επιθυμούσαν διακαώς ή να έρθουν ή να μείνουν στον ΠΑΟΚ. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που αναδύεται, για αυτό που καταλαβαίνει όλος ο κόσμος για την ομάδα μας. Το να βρούμε τώρα τον επόμενο Πρέλεβιτς, θα πρέπει να είμαστε στη θέση ο επόμενος Πρέλεβιτς να έχει αυτό που είχε τότε. Δηλαδή, να έχει την φιλοδοξία με την ομάδα του να πάρει ένα ευρωπαϊκό τίτλο, να κερδίσει το πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν κρατάς τον παίκτη. Δεν είναι αντίθετα να κρατήσεις τον παίκτη για να πάρεις το ευρωπαϊκό και τον. Είναι αδύνατον. Σωστό. Εδώ υπάρχουν συμβόλαια μονοετή, διετή. Σας λέω, τα παιδιά φεύγουν 18 χρονών. Τότε δεν φεύγαν ούτε στα 32. Κάποιος που υπέγραφε στα 20, για να φύγει από μια ομάδα πρέπει να γίνει 32. Δεν θα γίνει σημαία. Πώς θα γίνει? Έτσι είναι. Έτσι είναι, αλλά οι αγορές αλλάζουν. Πλέον δεν μπορούμε να σκεφτούμε όπως σκεφτόμαστε. Και να πω και κάτι. Πάμε σε άλλα παραδείγματα. Πάμε στις ομάδες ποδοσφαίρου. Αύριο το πρωί, αν έρθει μια ομάδα από το πρώτο επίπεδο της Premier League και πει ποιος είναι εγώ μου γουστάρω, ας πούμε, τον τερματοφύλακά μας, τον Πασχαλάκη, και πάρει και το κερδί και αποφασίσει να τον πάρει, θα πει κάποιος ότι δεν μπορεί να τον πάρει? Ότι εγώ θα στηριχτώ στον Πασχαλάκη και δεν θα μπορέσω να κρατήσω αυτό το παιδί? Σε δύο λεπτά θα φύγει. Δύο λεπτά θέλει. Και ακριβώς, μα έτσι είναι, παιδιά, έχει αλλάξει το στυλ, έχει αλλάξει. Εδώ τώρα παιδιά τα οποία, ποιος ήταν πέρυσι αυτό το καταπληκτικό παιδί ο Ντόντσιτς, ο οποίος έκανε τα πάντα με τη Ρεάλ, έχει τη φιλοδοξία να πάει στο τέτοιο. Η Ρεάλ φταίει που δεν μπορεί να κρατήσει. Μα έτσι είναι η κοσμοθεωρία πλέον, έχουν αλλάξει τα πάντα. Δεν μπορείς να κρατήσεις. Υπάρχει κάποιος πάντα που είναι μεγαλύτερος από σένα. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μπορείς να κρατήσεις με το ζόρι κανέναν ποδοσφαιριστή, κανέναν μπασκετμπολίστα, ειδικά όταν πρόκειται για προτάσεις με περισσότερα λεφτά και με μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Εκεί τελειώνει η κουβέντα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πολλές φορές αυτό ο κόσμος απορρεί. Αυτό που μπορείς να κάνεις όμως, Σταύρο μου, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον που όλοι θα χαίρονται να συμμετέχουν σε αυτό. Θα είναι στόχος τους να έρθουν στην ομάδα σου για να κάνουν το επόμενο τους βήμα, δηλαδή να είσαι εσύ ο μεγάλος για κάποιον που είναι πιο χαμηλά από σένα και να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, να πού θα πάει αυτός και να επιλέγει να έρχεται στον ΠΑΟΚ. Μας αυτά μας γεμίζουν χαρά και περηφάνεια. Δεν λέω ότι είμαστε τίποτα γκουρού και έχουμε καταφέρει με τα μυστικά να δημιουργήσουμε κάτι φοβερό και σαρώνουμε τους τίτλους. Όχι, αλλά πάντα υπάρχει μια βάλει φορμάνη η ομάδα, υπάρχει πάντα ακριβώς μια προσδοκία. Κάθε χρόνο. Όχι, αυτή είναι χωρίς λεφτά, αυτό μπορείς να κάνεις. Μακάρι να μπορείς να βρεθεί ο επόμενος Πρέλεβιτς για τον ΠΑΟΚ. Μακάρι. Και να στηριχθεί και να σαν ομάδα να μπορούμε να το στηρίξουμε σε όλα τα επίπεδα και να κάνουμε το καλύτερο για αυτόν. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι για μας. Για τον οποιοδήποτε είναι δύσκολο. Εννοείται. Για κάποιον ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι στο πρώτο επίπεδο της Ευρώπης. Υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος. Είναι το NBA. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και θα πάρει στην Ευρώπη μόνο όσους αποβάλλει το NBA. Γιατί πάει και αντίστροφα το πράγμα. Και κάθε χρόνο θα βλέπετε ότι όλο και περισσότερα παιδιά θα προτιμούν το NBA. Εκεί έχουν ξεφύγει τα πράγματα τελείως όσον αφορά οικονομικά. Ειδικά εδώ πλέον που το πρώτο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η Ευρωλίγκα, έχει πολλαπλασιάσει τις υποχρεώσεις τις αγωνιστικές και η φθορά είναι πολύ μεγάλη για τα παιδιά. Αν προσθέσεις αυτό και τις εθνικές ομάδες, έφτασε στο NBA που κάποτε λέγαμε οι παίκτες πραγματικά δίνουν πολλά παιχνίδια, να σταματάνε τον Απρίλιο και να αρχίζουν τον Οκτώβριο. Και όλο αυτό το διάστημα οι παίκτες να φροντίζουν την υγεία τους, το κορμί τους, έτσι ώστε να μπορούν να παίζουν για πολύ περισσότερα χρήματα και για πολύ περισσότερα χρόνια. Έτσι ακριβώς.
Τέλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο παιχνίδι με τη Βόλη. Να είστε καλά, ευχαριστώ με τη Βόλη. Θα έρθω για γούρι από πίσω κανονικά. Να είσαι καλά. Είναι σημαντικό το παιχνίδι με τη Βόλη. Καλά, εννοείται. Πολύ θες, σημαντικό. Θες να τραμποκίσουμε, τι θέλεις, πες το. Όχι, όχι. Σημαντικό, θα ψάξεις. Εσείς που είστε καλοί δημοσιογράφοι, θα ψάξετε τα νούμερα και θα βρείτε γιατί είναι σημαντικό. Την αγάπη μου σε όλους. Τα νούμερα εδώ στα παιδιά. Εγώ... ναι. Εγώ δεν το δουλεύω αυτό. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Τέλος Βουλατζίδης.